Οι μέλισσες είναι από τις αρχαιότερες μορφές ζωής. Από τους προϊστορικούς χρόνους, που ξεκινάει από το 7000 π.Χ. η λίθινη εποχή του Homo sapiens, οι άνθρωποι ήξεραν να παίρνουν το μέλι και να το χρησιμοποιούν στη διατροφή τους, καθώς επί πολλούς αιώνες το μέλι ήταν η μόνη γνωστή γλυκαντική ουσία. Στην Κρήτη, κατά τις ανασκαφές στη Φεστό, βρέθηκαν πύλινες κυψέλες της μινωικής εποχής. Ανακαλύφθηκε επίσης το υπέροχο χρυσό εξάρτημα περιδερέου με τις δύο μέλισσες, το οποίο βρέθηκε στο μινωικό ανάκτορο των Μαλίων. Αυτές οι δύο μέλισσες, που πολλοί τις λένε ερωτευμένες, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους μάρτυρες της σχέσης που είχε ο Κρητικός με τη μέλισσα. Συναντώ τον βασιλοτρόφο Μιχάλη Τσιγκένη, ο οποίος μας δίνει μια εικόνα από το παρελθόν, αναπαριστώντας τις μινωικές κυψέλες και μας εξηγεί. Οι μινωήτες είχαν ανακαλύψει το κινητό πλαίσιο αυτό εδώ. Δηλαδή, οι μινωήτες δουλεύανε κινητά πλαίσια 4.000 χρόνια πριν. Καταλαβαίνουμε τι παράδοση έχει ο τόπος στην παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων, έτσι. Κάθε τόπος έχει τις δικές του κυψέλες. Δηλαδή στο Ρέθινο είχαν άλλες κυψέλες, στο Ηράκλειο άλλες, στην Πελοπόννησο άλλες, στην Χαλκιδική άλλες. Στην Κρήτη είχαμε κυψέλες πύλινες με καπάκι και κινητό πλαίσιο. Στην Πάνω Ελλάδα, Χαλκιδική κτλ. Είχαμε κυψέλες οι οποίες είναι σε κοφίνι, πλεχτό, σαν καλάθι. Και οι μέλισσες μπεροπήραν από κάτω, αλλά η κυρίθρηση να τις πάρει ο μελισσοκόμος πρέπει να τις κόψει. Και να τις πάρει. Δεν μπορούσε να επιθεωρήσει το μελίσσο, να μπει μέσα, να κοιτάξει δηλαδή τα πλαίσια του γόνου κτλ. Καταλάβατε. Ενώ εδώ στην Κρήτη μπορούσαν από το 20ο μήνο ακόμα να βγάλουμε πλαίσια και να επιθεωρήσουμε το μέλισσο μέσα στην κατάσταση που βρίσκεται τόσους μήνους. Το γόνο και τη βασίλισσά του. Μιχάλη, πες μου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μελισσοκομεία? Επαγγελματικά με τη μελισσοκομεία ασχολούμαι 12 χρόνια. Ξεκίνησα, ο παππούς μου είχε κάποιες κυψέλες και ξεκίνησα την ασχόλησή μου. Ξεκίνησα με 5 μελίσσες στην ουσία, τα οποία τα αγόρασα πριν 15 χρόνια περίπου και άρχισα να ασχολούμαι ερασιτεχνικά. Μου άρεσε τόσο πολύ ο κόσμος των μελισσών, ας πούμε, και η κοινωνία του, ο τρόπος που δουλεύουν. Μου άρεσε πολύ η επαφή με τη φύση και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το κάνω το βιοποριστικό μου επάγγελμα. Ήταν δηλαδή και η δικιά μου επιλογή να γίνω μελισσοκόμος. Εκτός από κοινός μελισσοκόμος, θεωρείσαι και βασιλοτρόφος. Ναι, ναι. Τι σημαίνει πάλι αυτό για σένα? Πώς είσαστε στην Κρήτη βασιλοτρόφοι? Βασιλοτρόφοι στην Κρήτη δεν είμαστε πάρα πολλοί. Απλά αυτή η δουλειά της βασιλοτροφίας είναι μια εξειδικευμένη εργασία. Εμείς έχουμε στρέψει την παραγωγή στις βασίλισσες, καλύπτοντας ένα κενό στην ουσία. Α, έτσι απομονώνουμε. Αυτό τώρα είναι ένα προϊόν. Έτσι. Είναι μια γονιμοποιημένη βασίλισσα που γεννάει. Δηλαδή θα φτιάξει ένας μήνος αυτή η βασίλισσα τη ζωή της, την πορεία της ζωής της. Έτσι, καταλάβατε. Μπορούμε να την αποστείλουμε ταχυδρομικά, να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και κάποιος δηλαδή έχει ένα τέτοιο μελίσσι. Έχει ένα μελίσσι που δεν έχει βασίλισσα, βάζει μέσα αυτό. Αυτή αρχίζει, είναι γονιμοποιημένη, αρχίζει να γεννάει τις εργάτριες, ας πούμε. Και για 4 με 5 χρόνια, με 3 με 5 χρόνια μάλλον λέει η βιβλιογραφία, θα γεννάει καθημερινά αυγά και θα είναι τόσο μεγάλη η ζωή της βασίλισσας. Οι άλλες μέλισσες έχουν την ίδια διάρκεια ζωής? Όχι, οι εργάτριες ζουν ανάλογα από ό,τι θα γεννηθούν, από 40 μέρες μέχρι 4 μήνες. Το πόσο θα ζήσει μια εργάτρια διαφέρει από το πότε θα γεννηθεί, ποια εποχή του χρόνου θα γεννηθεί. Αν γεννηθεί, ας πούμε, τώρα που είναι Οκτώβρης και έχει μπροστά το χειμώνα, ο οποίος είναι μια εποχή που δεν εργάζεται. Δεν εργάζεται. Δεν κουβαλάει, δεν είναι χιλουλούδια έξω χειμώνας. Οπότε η μέλισσα δεν κουβαλάει νέκταρ να κουράζεται, να καταναλώνει το λιπόδι της ιστό. Οπότε θα μείνει μέσα στην κυψέλη και θα ζήσει μέχρι και το Φλεβάρι, Μάρτιο, μέχρι την Άνοιξη. Η μέλισσα τώρα που γεννιέται τον Ιούνιο, Μάιο, όταν καλοκαιρέψει, ας πούμε, τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή καταναλώνει καθημερινά
ενέργεια κουβαλώντας νέκταρ μέσα, επειδή έξω υπάρχουν λουλούδια την άνοιξη και το καλοκαίρι, ζει 40 μέρες, 50 μέρες, δηλαδή στην ουσία πεθαίνει στη δουλειά, ας πούμε. Μόλις πάρουμε τη βασίλισσα από ένα σμήνος, το σμήνος μέσα σε 2 ώρες καταλαβαίνει την έλλειψη της βασίλισσας. Επειδή η βασίλισσα εκρίνει κάποιες φερομόνες από τον οργανισμό της, κάποιες ουσίες, δηλαδή κάποιο άρωμα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να τον μυρίσουμε οι άνθρωποι, αλλά οι μύριες το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Το μυρίζουν δηλαδή και νιώθουν ότι η βασίλισσα έχει. Όταν λείψει λοιπόν η βασίλισσα από το σμήνος, οι μύριες καταλαβαίνουν την απουσία αυτής της φερομόνης και αρχίζουν να, να αναστατώνονται, ας πούμε, νιώθουν τέλος πάντων την ορφάνεια. Λέει η ορφάνεια η κατάσταση η οποία ένας μήνος δεν έχει μάνα, δηλαδή δεν έχει βασίλισσα. Σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν να μπαίνουν στη διαδικασία για να βγάλουν μια καινούργια βασίλισσα. Για να βγάλουν μια καινούργια βασίλισσα, να την εκθρέψουν, θα ταΐσουν κάποιες προνύμφες από αυτές που υπάρχουν μέσα στο μελίσι, οι οποίες υποκανονικές συνθήκες προορίζονται για να βγουν εργάτριες, θα τις ταΐσουν με βασιλικό πολτό, μόνο με βασιλικό πολτό. Σε 16 μέρες θα βγάλουν μια καινούργια βασίλισσα από το δίνος αυτό, η οποία θα είναι αγωνιμοποιητή. Εδώ βλέπουμε ένα πλαίσιο, αντιπροσωπευτικό δείγμα δηλαδή των πλαισίων που βλέπει η μέλισσα. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε μια εργάτρια που τώρα κολλάπτεται, βγαίνει τώρα γεννιέται δηλαδή, έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας κύκλος, έτσι. Η βασίλισσα ξεκινάει από ένα κελί και αρχίζει να γεννάει κυκλικά, μεγαλώνοντας, φτάνοντας όλο αυτό το πλαίσιο. Και μετά με τη σειρά του λοιπόν αρχίζουν και κολλάπτονται εργάτριες από το κέντρο προς το πλάι. Άρα αυτές έχουν φύγει ήδη, γι' αυτό έχουν, είναι κενό. Μπράβο, γι' αυτό είναι κενό αυτό, επειδή ήδη έχουν κολλαφτεί και τώρα κολλάπτονται. Βλέπεις τώρα τη στιγμή που το βγάλαμε το πλαίσιο, βγαίνει αυτή, αρχίζουν να βγαίνουν δηλαδή κατά σειρά. Οι εργάτριες να κολλάπτονται. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που συμβαίνει έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γεννάει η βασίλισσα και ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω ότι την άνοιξη η βασίλισσα γεννάει 1500 αυγά την ημέρα. Έτσι. Α, δεν είναι τόσο άνετα τελικά, νόμιζα η βασίλισσα. Άμα γεννάει 1500 αυγά την ημέρα. Αν τα ζυγίσουμε, θα δούμε ότι είναι παραπάνω από το βάρος της. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα θαύμα της φύσης. Ο βασιλικός πολτός είναι μια ουσία την οποία την παράγει το σμήνος από το σώμα του και την προορίζει για την κατανάλωσή του από τις βασίλισσες. Τις μελλοντικές βασίλισσες. Ναι, μπράβο, τις μελλοντικές βασίλισσες. Αφού φτάσουμε το σμήνο σε αυτή την κατάσταση, να είναι έτοιμο δηλαδή να θρέψει μάνες που λέμε, έχουμε αυτό εδώ, αυτά εδώ τα βασιλικά κελιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα οποία τα ετοιμάζουμε εμείς από πριν και εμβολιάζουμε σε κάθε ένα από αυτά μία προνύμφη μια εργάτρια σε κάθε μία από αυτά. Με το εργαλείο δηλαδή που κρατάς στα χέρια σου, ναι, ναι. Παίρνεις από αυτό εδώ το πλαίσιο. Παίρνουμε προνύμφες εργατριών. Και τις εμβολιάζουμε μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα κελιά που λέγεται βασιλοκύτταρα, λέγονται αυτά εδώ. Μετά οι μέλισσες, οι εργάτριες που είναι στο μελίσι κάτω και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Συνολικά μέσα σε 16 μέρες από την ημερομηνία του εμβολιασμού, το κάθε βασικό κελί είναι κάπως έτσι και από κάθε ένα από αυτά τα κελιά κολλάπτεται μία βασίλισσα. Αυτή η βασίλισσα στην πορεία θα μπει κάθε μία σε μια κυψέλη συγκεκριμένη, δηλαδή κάθε κελί από αυτά θα μπει σε μία κυψέλη, θα πετάξει για να συζευτεί με κυφήνες. Θα ξεκινήσει να γεννάει μέσα σε 10-15 μέρες από την ημερομηνία που βάζουμε εμείς το κελί μέσα. Θα ξεκινήσει να γεννάει άλλα έντομα, εργάτριες δηλαδή. Θα παραμείνει στην κυψέλη υπό κανονικές συνθήκες για 3 με 5 χρόνια και θα γεννάει αυγά καθημερινά, μέλισσες δηλαδή. Για να παραχθεί λοιπόν ο βασιλικός πολτός, εμείς σταματάμε τη διαδικασία αυτή κάθε 3 μέρες. Ερχόμαστε, βγάζουμε το κελιοφορέα αυτόν από τα μελίσια, κόβουμε το κερί, αφαιρούμε τις προνύμφες των βασιλισσών και συλλέγουμε το βασιλικό πολτό. Μετά εμβολιάζουμε καινούργιες προνύμφες και το ξαναβάζουμε. Οι εργάτριες όλες είναι ατελή θηλυκά. Μόνο η βασίλισσα είναι το τέλειο θηλυκό, γιατί μόνο η βασίλισσα έχει αναπτυγμένες τις οοθήκες της, από τις οποίες βγάζει οάρια. Οι εργάτριες είναι εργάτριες παρθένες, δεν έχουν συντζευτεί δηλαδή, καταλάβατε. Γι' αυτό και το δημιούργημά τους στο κερί, το πάμε στην εκκλησία, επειδή είναι παρθενογέννη το υλικό, καταλάβατε. Η 21 ημερών εργάτρια
προσπαθεί να βγει από το κελί της και οι παραμάνες προσπαθούν να την εντάξουν στην οικογένεια μεταδίδοντάς της την χαρακτηριστική μυρωδιά του μελισσιού. Αυτός είναι ένας γυροσυλλέκτης εισόδου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε στο γόμο για να συλλέξει γύρι. Γυροσυλλέκτης, λοιπόν. Έτσι. Έχει ένα διάφραγμα εδώ, όπως βλέπεις. Mm-hmm. Αυτό μπαίνει στην είσοδο της κυψέλης. Δηλαδή, αναγκάζουμε τις μέλισσες να περάσουν μέσα από αυτό εδώ το διάφραγμα, mm-hmm. από αυτές εδώ τις μικρές τρυπούλες. Οι γύρι μέλισσες κουβαλάνε στα πόδια τους σε κάτι καλαθάκια, σαν μπαλάκια που είναι, πέφτουν από το διάφραγμα. Αναγκαστικά, έτσι πως είναι, αναγκαστικά. Περνάνε αναγκαστικά από εδώ το διάφραγμα. Mm-hmm. Και εμείς μετά από το σιταράκι την μαζεύουμε από εδώ. Η γύρι που δεν πάει. Τους λείπει. Ναι, που τους λείπει, τι γίνεται. Πάλι περνάνε κάποια ποσότητα μέσα, η οποία είναι αρκετή για τις ανάγκες τους. Δηλαδή έτσι είναι η γύρι. Τόσο πολύ δηλαδή μπορεί να βγάλει. Αυτό γεμίζει τη μέρα, έτσι. Αυτή είναι η γύρι όπως την έχουν συλλέξει οι μέλισσες, έτσι. Τη συλλέγουν από τα λουλούδια, προσθέτουν δικά τους ένζημα μέσα σε αυτήν και την κουβαλάνε στη γυψέλη στα πόδια τους. Έχουν κάτι ειδικές θήκες. Και αυτό λοιπόν είναι προϊόν χωρίς καθόλου επεξεργασία. Μπαίνει στο βαζάκι, καταψύχεται. Καταψύχεται, μπαίνει στο βαζάκι και είναι έτοιμο να το καταναλώσει ο άνθρωπος. Είναι πηγή πρωτεϊνών.